Από χθες, κλιμάκια της Συντονιακής Οργάνωσης Μεσογείων Αναπληρωτικής του ΚΚΕ έχουν βρεθεί τόσο μέσα στην Αττική Οδό στους εγκλωβισμένους οδηγούς, όσο και σε μια σειρά από οικισμούς και γειτονιές της Ανατολικής Αττικής, εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους μας, στους γείτονές μας, σε λαϊκό κόσμο που είχε ανάγκη, που είχε πρόβλημα. Ακόμα και τώρα υπάρχουν αρκετοί οικισμοί, αρκετά λαϊκά νοικοκυριά στην Ανατολική Αττική που δεν έχουν ρεύμα, που δεν έχουν θέρμανση. Ακόμα και τώρα υπάρχουν εγκλωβισμένοι οδηγοί φορτηγών μέσα στην Αττική Οδό. Υπάρχει κομμάτι του κρατικού μηχανισμού, όπως είναι οι φαντάροι, παιδιά του λαού, που δεν έχουν καμία κατεύθυνση στο πώς να βοηθήσουν και περιμένουν μέσα στο κρύο. Όλα αυτά είναι κάτι παραπάνω από κυβερνητική αδιαφορία και κυβερνητική ανικανότητα. Είναι εκείνη η εγκληματική πολιτική που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες γιατί τις βλέπει ως κόστος. Είναι εκείνη η εγκληματική κυβερνητική πολιτική που έχει αφήσει χωρίς υποδομές και υποστελεχωμένη την πολιτική προστασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και τώρα απαιτούμε να πάρθουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα από την κυβέρνηση, από την περιφέρεια, από τους δήμους της περιοχής, ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι, να αποκατασταθούν οι βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, να μην μείνει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας με όποιον τρόπο μπορούμε.